Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εταιρεία Practiger Ελλάς προχώρησε σε παράνομη και εκδικητική απόλυση εργαζόμενό της στο κατάστημα της Λάρισας. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος την χάνει να είναι και εκλεγμένος συνδικαλιστής στο τοπικό παράρτημα του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στην Practiger και αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του Εργατικού Κέντρου Νομού Λάρισας. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει η επιχείρηση στο προηγούμενο διάστημα με τις αλλαγές στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της και βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση που προχώρησε καταχρηστικά και μονομερώς χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζόμενου σε τροποποίηση της σύμβασής του και σε αλλαγή της ειδικότητάς του από πολιτής και χειριστής κλάρκ που ήταν σε πολιτή. Στην πράξη δηλαδή και με την, πέρα από την αλλαγή της ειδικότητας ο εργαζόμενος δεν θα έχει τη δυνατότητα, δεν θα εντάσσεται μάλλον πλέον στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών που ήταν από την αρχή της εργασιακής του σχέσης όταν σύναψε τη σύμβαση με την εταιρεία. Με άμεση συνέπεια φυσικά και στα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Τώρα, ο εργαζόμενος επειδή αντέδρασε, αρνήθηκε, ως όφιλη κατά τη γνώμη μας στην επίθεση αυτή, επιχείρησε, τι έκανε, προχώρησε στην απόλυσή του. Τώρα, η εργοδοσία του Practiger με την ενέργεια αυτή επιδιώκει να επιβάλλει κλίμα τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς για να προχωρήσει φυσικά ανεμπόδιστα τα σχέδιά της για το χτύπημα των δικαιωμάτων εργαζομένων στην επιχείρηση. Ακολουθεί φυσικά τη γνωστή μέθοδο των εργοδοτών που κλιμακώνουν ή όταν κλιμακώνουν την επίθεσή τους προσπαθούν να χτυπούν τους συνδικαλιστές για να μην σηκώνουν κεφάλι οι άλλοι εργαζόμενοι. Συνεπώς το ερώτημα προς τον Υπουργό είναι, στο Υπουργείο, είναι τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο ώστε άμεσα να ανακληθεί η παράνομη και εκδικητική απόλυση του εργαζόμενου αλλά και για να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτηση των εργαζομένων και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Πράγματι το θέμα, το ερώτημα σας είναι πραγματικά επίκαιρο. Αναφέρεται σε γεγονότα μόλις της προηγούμενης εβδομάδας και όπως μας ενημέρωσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Λάρισας, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου, ζητώντας έγγραφες εξηγήσεις από την επιχείρηση και παράλληλα έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία για περιπτώσεις όπως αυτή στην οποία αναφέρεστε. Πιο συγκεκριμένα, χρονολογικά, τα γεγονότα έχουν ως εξής. Στις 26 Αυγούστου, το Σωματείο Εργαζομένων της Practiger Ελλάς κατέθεσε καταγγελία στο ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση προχώρησε μονομερώς σε τροποποίηση ατομικών συμβάσεων σε εργαζομένους με διπλή ειδικότητα. 4 μέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, ακολούθησε έλεγχος του ΣΕΠΕ στο υποκατάστημα της Λάρισας. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση προέβη την 1η Ιουλίου στην τροποποίηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας σε 11 εργαζομένους ως προς την ειδικότητα. Ένας από αυτούς τους εργαζόμενους, στους οποίους έγινε η αλλαγή της διπλής ειδικότητας, ήταν και εργαζόμενος που έχει τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Αντίθετα με το συγκεκριμένο εργαζόμενο, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αποδέχθηκαν την τροποποίηση των συμβάσεών τους. Στις 31 Αυγούστου, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος προσέφυγε στο ΣΕΠΕ Λάρισας και υπέβαλε αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς με την επιχείρηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η επιχείρηση έδωσε στο ΣΕΠΕ Λάρισας τα πλήρη στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιητικές συμβάσεις. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, η επιχείρηση υπέβαλε έγγραφο υπόμνημα στο ΣΕΠΕ, στο οποίο υποστηρίζει ότι οι αλλαγές των συμβάσεων εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών που διενεργήθηκαν στα καταστήματά της. Στις 23 Σεπτεμβρίου, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην επιθεώρηση εργασίας, ο εργαζόμενος χαρακτήρισε άδικη τη μονομερή απόφαση της εργοδοτικής πλευράς, καθώς πλέον η επιχείρηση απασχολούσε μόνο 2 χειριστές με διπλή ειδικότητα και επρόκειτο να προσλάβει κι άλλον ένα σύμφωνα με την αγγελία την οποία προσκόμισε στη διαδικασία, ενώ, όπως ανέφερε ο εργαζόμενος, την ίδια θέση θα μπορούσε να την καλύψει ο ίδιος. Από την πλευρά της επιχείρησης, μέσω του δικηγόρου της, δήλωσε ότι ο εργαζόμενος από την έναρξη της εργασιακής του σχέσης εκτελούσε κυρίως καθήκοντα πολιτή, ενώ την ειδικότητα του βοηθού χειριστή Κλάρκ αρχικά και στη συνέχεια χειριστή Κλάρκ προσθέθηκε προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί το Κλάρκ στις ελάχιστες φορές που αυτό είχε απαιτηθεί. Από τη 1η Εβδόμου του 2021, η επιχείρηση καθιέρωσε νέο σύστημα μπόνους, σύμφωνα με το οποίο με τις λειτουργικές ανάγκες επιχείρησης δεν απαιτούνταν πλέον διπλές ειδικότητες. Ήταν απόφαση της επιχείρησης, στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματός της, να απασχολήσει τον εργαζόμενο μόνο με την ειδικότητα του πολιτή και έτσι να υπαχθεί στον μπόνους των πολιτών.
Κύριε Λαμπρούλη, από το ΣΕΠΕ συντάχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου Δελτίο Εργατικής Διαφοράς, το οποίο διαπιστώθηκε αιτιολογημένα η άποψη ότι η μεταβολή της ειδικότητας του εργαζόμενου από πολιτή χειριστή κλάρκ σε πολιτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ασφαλιστική του κάλυψη, αυτό το τονίσατε και εσείς, δεν έχει συνεπείς για τα μισθολογικά του, είναι για τα βαρέα και ανθυγιεινά μόνο, και τα καθήκοντά του, αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Μάλιστα, το ΣΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιχείρηση επιθυμούσε να προβεί στην πρόσληψη χειριστή κλάρκ, διατύπωσε σύσταση προς την επιχείρηση να επανεξετάσει το ανωτέρω ζήτημα με σκοπό να επαναφέρει τον εργαζόμενο στο προηγούμενο καθεστώς, όπως προβλεπόταν από την ατομική σύμβαση εργασίας του, απασχολώντας τον με την ειδικότητα του πολιτή χειριστή κλάρκ. Σε διαφορετική περίπτωση, συνέστησε την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια ως αρμόδια να κρίνουν επί των ανωτέρω νομικών διαφορών. Την 1η Οκτωβρίου, μόλις την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, ο εργαζόμενος προσήλθε στο ΣΕΠΕ της Λάρισας δηλώνοντας ότι η επιχείρηση τον απέλησε. Την ίδια μέρα, η επιθεώρηση εργασίας ζήτησε από την εταιρεία έγγραφες εξηγήσεις για την απόλυση. Μέχρι σήμερα η επιχείρηση δεν έχει αποστείλει εγγράφος στην εξήγηση για την απόλυση και το ΣΕΠΕ αναμένει αυτό να γίνει τις επόμενες μέρες. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά πάνω στο συγκεκριμένο. Επειδή κάνετε αναφορά για τη συνδικαλιστική ιδιότητα του εργαζόμενου, θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι ο νόμος προβλέπει ρητά ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Επίσης, η νομοθεσία μας έχει μια σειρά από συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων κατά τη συνδικαλιστική τους δράση και για την άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους. Έχω πάρει αρκετό χρόνο. Για τις ενέργειες που θα προβεί το ΣΕΠΕ εν αναμονή των εξηγήσεων που ζήτησε από την επιχείρηση, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τον Υπουργό στην πρωτολογία του, αναφέρθηκε στο ιστορικό γνωστό, αλλά εντάξει, δεν έχουμε κάποια αντίρρηση στο να αποτυπωθεί ακόμα μια φορά ή να ακουστεί. Όμως το ερώτημα παραμένει, τα ερωτήματα παραμένουν. Πιστεύω στη δευτερολογία ο Υπουργός να τοποθετηθεί. Εννοώ τα ερωτήματα της ερώτησης. Τώρα, για το συγκεκριμένο εργαζόμενο που είναι γραμματέας του τοπικού παραρτήματος του επιχειρησιακού σωματείου στη Λάρισα, του Practiker, της επιχείρησης Practiker. Όπως λένε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί του, βρέθηκε στο στόχαστρο της εργοδοσίας των πράκτων επειδή αρνήθηκε ακριβώς τη βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του. Μάλιστα, ο εργαζόμενος, αν και δικαιώθηκε, αναφέρεται και το ιστορικό από την επιθεώρηση εργασίας για το ζήτημα της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης, ωστόσο τιμωρήθηκε από την εργοδοσία με απόλυση. Απάντηση. Οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη και αυθαίρετη ενέργεια της επιχείρησης δώσαν και θα δώσουν και το επόμενο διάστημα, δεν σκύψαν το κεφάλι, σήκωσαν το ανάστημά τους τόσο στο τοπικό κατάστημα της επιχείρησης όσο και πανελλαδικά και με κινητοποιήσεις, απεργία, στάσεις εργασίας, απαιτώντας την επαναπρόσληψη του συγκεκριμένου εργαζόμενου. Μάλιστα, προχθές, στα πλαίσια μιας νέας κινητοποίησης, αντιπροσωπεία τον εργαζομένο εδώ στην Αθήνα, συναντήθηκε με εκπρόσωπο του Υπουργείου, ο οποίος αρκέστηκε στο να παραπέμψει τους εργαζόμενους στα δικαστήρια. Και κατά τη γνώμη μας αυτό αποτελεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όχι μόνο στον εργαζόμενο, αλλά και σε άλλους εργαζόμενους, θα αναφερθώ σε 2-3 παραδείγματα παρακάτω, είναι σκέτη κοροϊδία και εμπεγμός. Και εδώ γίνεται φανερό πως η συγκεκριμένη απόλυση στα πράκτικα εντάσσεται στο κάδρο των εκδικητικών απολύσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα σε όλη τη χώρα. Όπως για παράδειγμα η απόλυση εργαζόμενου στα Τζάμπου, ο οποίος πετάχτηκε στην ανεργία για να απαλλαγεί η εργοδοσία από τη δράση του και γιατί αντιστάθηκε στην εργασιακή γαλέρα της επιχείρησης Τζάμπου. Ή της ξενοδοχοϋπαλλήλου στα Χανιά ή όπως του Προέδρου του Συνδικάτου Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Και ακριβώς η απόλυση του εργαζόμενου από την αλυσίδα των Practiker είναι εκδικητική. Στόχο έχει την τρομοκράτηση των άλλων εργαζομένων και την επιβολή στην ουσία σιγή ηχθείως, ειδικά σε εργαζόμενους συνδικαλιστές. Πρωτοπόρους στον αγώνα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, τα διευρυμένα και σπαστά ωράρια, τη δουλειά, τις Κυριακές, τους μισθούς πείνας που δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες των εργαζομένων και που έχουν σπαραλιάσει τις ζωές των εργαζομένων. Και ακριβώς αυτή η πρακτική και τακτική των εργοδοτών πατάει πάνω στους δεκάδες αντεργατικούς νόμους και ρυθμίσεις σε βάρος και της οργανωμένης συλλογικής δράσης που ψήφισαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις με αποκορύφωμα το έκτρωμα που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο Χατζηδάκη, δίνοντας το σινιάλο, αέρα στα πανιά, αλλά και ασυλία
στην εργοδοσία για να χτυπηθούν τα σωματεία, τα συνδικάτα, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν ή που θέλετε να επιβληθεί. Και αυτό γιατί η αντεργατική επίθεση κυβέρνησης εργοδοσίας ενάντια στα συλλογικά, συνολικά δικαιώματα των εργαζομένων πάει χέρι-χέρι με τις συνδικαλιστικές διώξεις και με την προσπάθεια απόλυτης υποταγής της ωρέξης και απαιτήσεις της εργοδοσίας. Γι' αυτό θέλετε κυβερνήσεις και εργοδοσία τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη ανοργάνωτη, γι' αυτό και επιδιώκετε να τελειώσετε με το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο θέλετε φυσικά να φημώσετε. Και εδώ πέστε μας, ρητορικότερο, πέστε μας αλήθεια, πόσο ελεύθερος είναι τελικά ένας εργαζόμενος να διαπραγματευτεί με τα αφεντικά για τη σύμβασή του. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους που ήδη έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ανάκληση της απώλειας του συναδέλφου τους στα πράκτικα. Γιατί κανένας εργοδότης και καμιά κυβέρνηση ή νόμος δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ισχύ τη δύναμη που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όταν διεκδικούν το δίκαιο τους. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό. Είναι βαθιά γελασμένη και η κυβέρνηση και η εργοδοσία, οι εργοδότες, εάν νομίζουν, αν νομίζετε, πως έτσι απλά ψηφίζοντας νόμους θα ξεμπερδεύεται και με τους αγώνες των εργαζομένων. Η ιστορία είναι γεμάτη από νόμους που η μαζική και οργανωμένη ταξική πάλι τους έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.